Αγαπητοί μου πρόσκοποι, εδώ και να μην έχουμε αναγκαστεί να προσαρμοστούμε σε μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα, η οποία έρθει να επηρεάσει και να μεταβάλει σημαντικά την καθημερινότητα του καθενό σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ω κοινωνία, δίνουμε συλλογικά μια μάχη, ακολουθώντα απαρέκκλητα τι οδηγίε των ειδικών επιστημόνων για την προστασία τη δημόσια υγεία, προκειμένου να υπερβούμε αυτή την παγκόσμια πανδημία και σύντομα να επανέλθουμε στου κανονικού ρυθμού τη ζωή μα. Αναμφίβολα η παρούσα συγκυρία δεν θα μπορούσε παρά να επηρεάσει και την εν γέννη προσκοπική δραστηριότητα. Από την πρώτη στιγμή τη εμφάνιση των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μα, συνταχθήκαμε με τι επίσημε οδηγίε και κατευθύνσει τη πολιτεία, προχωρήσαμε στην αναστολή των προσκοπικών δράσεων των τμήματων μα και, όπω συνέβη και με όλε τι υπόλοιπε προσκοπικέ οργανώσει τη Ευρώπη και του κόσμου, αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε πανελλήνιε δράση μεγάλη εμβέλεια που πρόκειται να το επόμενο χρονικό διάστημα, με γνώμονα την ασφάλεια των μελών μα και των του. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μα, το προσκοπικό παιχνίδι δεν έχει σταματήσει. Τόσο η γενική εφορία, αλλά κυρίω τα ενήλικα στελέχη μα σε κάθε γωνιά τη πατρίδα μα, με πρωτότυπου και εφάνταστου τρόπου, συνεχίζουν τι προσκοπικέ δράσει για τι αγέλε, τι ομάδε, τι κοινότητε, τα προσκοπικά δίκτυα, προσαρμοσμένα στα δεδομένα και στι συνθήκε τη εποχή. Μέσα από το διαδίκτυο, μαθαίνουμε όλοι πώ το μένουμε σπίτι μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα στιγμές ανακάλυψη, δημιουργία αλλά και παγκόσμια συναδέλφωση για παιδιά, εφήβους και νέου. Για όλη αυτή την προσπάθεια, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ θερμά όλα τα ενέλικα στελέχη του Σώματο Ελλήνων Προσκόπων που δεν σταματούν να προωθούν την αποστολή του προσκοπισμού. Αγαπητοί μου πρόσκοποι, Αυτέ τι άγιε ημέρε, όπω με κατάνοιξη προσμένουμε την ανάσταση του κυρίου, α διατηρήσουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία μα ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε όλοι μαζί την παρούσα δυσκολία. Εύχομαι σε όλε και όλου καλή δύναμη, καλή ανάσταση, καλό και ευλογημένο Πάσχα.